Χαίρετε, ημέρα ντέρμπι απόψε. Δεν θα γινόταν να μην κάνουμε την όχι και τόσο κλασική μπάσκετ κουβέντα. Εγώ με τον Γιώργο Κουβάρη. Κωνσταντίνος Μπελάκης, απόψε το ντέρμπι σε 9.30 ώρα. Εγώ θα πάω γήπεδο. Θα έρθεις. Εγώ φίλε Νόβα. Νόβα με τα replay μου, με τα τέτοια μου. Μάλιστα. Nova Sports 2. 9.30 ώρα το ντέρμπι. Replay, επαναληψούλες και τέτοια να έχω. Όλο το πακετάκι σου. Όλο το πακετό. Πλάκα, κάνει πολύ ωραία παραγωγή γενικά η Νόβα. Φυσικά. Η EuroLeague την οποία έχει τα δικαιώματα της μέχρι και το 2023. Να βλέπουμε μπόλικο μπασκετάκι. EuroLeague, Devotion, Final Four, όλα. Τα πάντα. Το όχι και τόσο κλασική πήγαινε ότι διώξαμε όλους τους άλλους. Μείναμε δυο μας, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δεν ήθελα να μπλέξουν σε αυτό το καταναγκή. Μας άφησαν εμάς. Θα πούμε εμείς, για και για αυτούς. Κοίταξε, εκεί που κάθε χρόνο τους βλέπαμε 8, 9, 10 φορές, τώρα περιοριζόμαστε στις 2. Και ας πω κάτι, ίσως να είναι και καλύτερα. Εντάξει, αγωνία ξέρω εγώ τι για ένα-δύο ματσάκια τη σεζόν. Λίγα. Και το 8 ήταν πολλά. Κάποια διάμεσα. 4-5, 6. Λες να έχουμε τίποτα. Playoff Ευρωλίγα, όχι, δύσκολο. Αδύνατο. Λοιπόν. Βέβαια, να πούμε ότι σήμερα δεν παίζει μόνο ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, έτσι. Να αναφέρουμε ότι έχει και άλλα ωραία μάτς τα οποία μπορείτε να δείτε στη Νόβα. Για παράδειγμα, 7 η ώρα στο Nova Sports 1 θα δείτε Χίμκι Μπαρτσελώνα. Την ίδια ώρα στο Nova Sports 3 το Zenit Αγίας Πετρούπολης με την Villeurbanne. Στις 8 παρατέταρτο το Nova Sports 4 θα δείξει το Φενέρ Άλμπα Βερολίνου. Το ντέρμπι φυσικά όπως είπαμε στο Nova Sports 2. Αλλά όλοι ντέρμπι θα δουν τώρα. Το να πεις τον Μπασκόνια. Ποιος θα δει τώρα αντί για Ολυμπιακό. Μπορεί να είναι κάποιος φίλος της Βικτόρια της Μπασκόνια και της Εφές. Ξέρω εγώ να δει Λάρκιν. Θέλει να δει Μίτσιτς. Ξέρω εγώ. Την μέρα που έχει Ολυμπιακό θα δει. Ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Ιδιαίτερο παιχνίδι απόψε. Πώς το βλέπεις εσύ? Για κάνουμε τις πρώτες σκέψεις, ρεπορτάζ, τι λέει ο Ολυμπιακός. Ρεπορτάζ, καταρχάς, χθες προπονήθηκε ο Ριντ. Σήμερα το πρωί στο χαλάρωμα συμμετείχε, που βέβαια δεν έχει μεγάλη ένταση, οπότε δεν είναι ενδεικτικό. Νομίζω, εμπειρικά μιλώντας, ότι θα είναι στη δωδεκάδα. Αν θα παίξει, πόσο θα παίξει και αυτά, δεν το ξέρουμε, αλλά νομίζω θα είναι στη δωδεκάδα. Πιστεύω θα του δώσει χρόνο συμμετοχής εγώ. Δεν είμαι σίγουρο ότι θα δώσει χρόνο συμμετοχή. 5-10 λεπτά, 10 λεπτά. Αφενός για τις ανάσεις των Μιλωτίνοφ, καφετέρου, για να παίξει και ο Ρούμπιτ στο 4 που όπως έχουμε δει πάει και καλά όταν παίζει η θέση του. Τα πηγαίνει καλύτερα. Εντάξει, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί. Αν και πάντα αυτά τα παιχνίδια είναι ιδιαίτερη. Θυμάμαι αυτό το παιχνίδι 1-8 στα ελληνικά playoff που στο Sporting είχε ο Ολυμπιακός, είχε βγάλει την ψυχή του Παναθηναϊκού. Και μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Θυμάσαι το μάτς στο άδειο σε τον Μαρκή Πέρι. Ναι, μπράβο, με τον Μαρκή Πέρι. Πουχού. Το αντίστοιχα, το κύπελο στο άδειο Άκα που ήταν ο Ολυμπιακός, ναι, ήταν φαβορί, στο μάτς του Μπαρτζόκας. Ναι. Γενικά όλα αυτά είναι μάτς ιδιωτεροτήτων. Φαβορί είναι ο Παναθηναϊκός, γιατί παίζει στην έδρα του κυρίως με τον κόσμο του. Θα είναι γεμάτο το γήπεδο, έτσι. Και, εντάξει, όλοι ξέρουν τώρα τι ατμόσφαιρα δημιουργείται στο ΆΚΑ, ειδικά στα τα παιχνίδια. Και ένας λόγος παραπάνω, συνόμως όμως ο διακόπτης, ένας λόγος παραπάνω να δημιουργηθεί ακόμα περισσότερη, καλύτερη και πιο θερμή ατμόσφαιρα, για το λόγο το ότι δεν θα ξαναέρθει ο Ολυμπιακός, δεν θα ξαναπάει ο Ολυμπιακός στο ΆΚΑ. 5-1 τον Νοέμβριο Παναθηναϊκός. Από τους καλύτερους, βασικά 4-1, γιατί το μάτς με την, ποιο ήτανε, με την ΕΦΕΣ ήταν τέλος Οκτωβρίου. Τέλος Οκτωβρίου. 4-1 Οκτωβρίου. Σε πολύ καλή κατάσταση ο Παναθηναϊκός, όντως σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Εξαιρετικό φεγγάρι είναι. Βέβαια και ο Ολυμπιακός δεν είναι η ομάδα που ήταν πριν από ένα μήνα, έτσι. Σε κάθε περίπτωση. Ο Ολυμπιακός είναι βελτιωμένος, ειδικά στα 3 τελευταία παιχνίδια σχεδόν σαν ιτήθηκε στο Μόναχο, όπως ιτήθηκε. Βγάζει πολύ καλύτερη εικόνα σε σχέση με αυτή που έβγαζε πριν ένα μήνα. Φαίνεται να έχουν ρόλο, να έχουν κάποιους ρόλους. Οι ρόλοι είναι λίγο πιο συγκεκριμένοι. Έχει βοηθήσει σε αυτό ο Ρότσεστη περισσότερο, γιατί έχει παίξει περισσότερο και ο Ριντ που ήρθε. Και οι αποχωρήσεις έχουν βοηθήσει την ομάδα. Όχι ότι ο Κουσμίσκας ήταν κακός παίχτης κλπ. Απλά ήταν πάρα πολύ μπούκωμα στη θέση. Θα έλεγες εντός αγωγικών μεταγραφή και τον Baldwin. Βέβαια. Ο Baldwin δεν προσφέρει τίποτα. Ήταν το 0, το απόλυτο 0 και τώρα κάτι προσφέρει. Δηλαδή στα δύο ταξίδια, στα δύο παιχνίδια στη Γερμανία ήταν καλός. Στο Μόναχο ήταν πάρα πολύ καλός. Και στο Βερολίνο ήταν αρκετά συνεπής. Εντάξει, δεν έβαλε του 19 πόντους που έβαλε με την Μπάγερ, αλλά ήταν συνεπής. Και ο Ολυμπιακός δεν πήγε να βάλει 19 πόντους. Ποιον βλέπεις πάνω. Το θέμα είναι ότι δεν έχουν παίξει αυτοί. Θα μπουν και
κοιτάζουν. Και τι, ο Παναθηναϊκός θα ξέρουν το ΑΚΑ, δεν το ξέρουν. Οι ξένοι του Παναθηναϊκού. Ποιοι, τα τρεις παίκτες δεν το ξέρουν. Όχι. Ο Wesley Johnson. Ναι. Ο Φριντέτ. Ο Φριντέτ, αν εντάξει, ο Φριντέτ τώρα έχει πει ο Φριντέτ είναι παιχταρά, δεν θα καταλάβει από αυτά. Τώρα είναι κάτω, μα να σου πω κάτι. Και ο Ράις, δεν έχει ξαναπαίξει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Όχι. Αλλά εντάξει, μόνο ο Τόμας είναι από τους ξένους. Μόνο στην Ευρωλίγκα. Ο Μπέντιλ, ας πούμε, δεν θεωρώ ότι δεν έχει παίξει, αλλά δεν θεωρώ ότι θα έχει σημαντικό. Θεωρώ σιγά σιγά ο Μπέντιλ θα αποκτήσει ρόλο στον Παναθηναϊκό με τον Πιτίνο. Ναι. Έχω αυτή την αίσθηση. Ναι. Θα του δώσει στο ρόλο. Στο 5 ή στο 4. Στο 4. Και άρα πιο πολύ μήνυμα στο 5. Από το Μητογλου. Πιο πολύ μήνυμα στο 5. Βλέπω. Αυτό μπορεί να γίνει και απόψη, λέω τι λες. Να παίξει με τρεις Έλληνες σέντερ. Δεν νομίζω. Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω γιατί μάλλον το Μητογλου τον έχει πάνω στο Πρίντεζι. Τον έχει έτοιμο. Για Πρίντεζι. Τουλάχιστον έτσι. Ο Ντεσόν δηλαδή θα ξεκινήσει. Ναι, βρε, θα ξεκινήσει ο Ντεσόν. Απλά θα ήταν λάθο. Στο μαθητή δεν αλλάζονται. Πού χου, ο Μίτογλου ξεκίνησε στην, στο Μόναχο. Όχι. Όχι. Ήταν εκεί όμω περιόρισε τον Μονρό. Ο Μίτογλου ξεκίνησε. Ναι. Με την Πασκόνια. Όχι. Αλλά όμω εκείνο περιόρισε σε μεγάλο βαθμό τον. Πρίντεζι, αλλά σίγουρα θα τον αναλάβει σίγουρα, κάποια στιγμή. Σίγουρα, σίγουρα. Το θεωρώ δεδομένο δηλαδή αυτό το πράγμα. Εγώ αυτό που αποτελεί ερωτηματικό στο δικό μου μυαλό. Είναι ότι πώς θα κρύψει ο Κεμζούρα την αδυναμία των περιφερειακών του στην άμυνα. Εδώ έχω μια ένσταση όμως. Αν ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός, λογικά, με Καλάθη, Φριντέτ, Παπαπέτρου. Με αυτούς θα ξεκινήσει. Με αυτούς θα ξεκινήσει. Αυτή η πεντάδα, δούμε. Και ο Ολυμπιακός, λογικά, ξεκινήσει με Κόνιαρη, Σπανούλη, Παπα-Νικολάου, Κόνιαρη, Πολ, Παπα-Νικολάου. Πώς θα βγουν, θα πάει ο Κόνιαρη στον Καλάθη, θα πάει ο Παπ στον Παπ. Βλέπεις, θα πάει στο Φριντέτ. Βλέπεις ο Παπα-Νικολάου στο Φριντέτ καθόλου. Στον Φριντέτ, το βλέπεις καθόλου. Και ποιος θα πάει στον Παπαπέτρου, ο Σπανούλης. Τι σου λέω. Μπορεί να πάει μέσα, ο Κόνιαρη να μην ξεκινήσει ο Σπανούλης. Ναι. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό να δούμε. Δηλαδή, την πεντάδα του Ολυμπιακού. Σαν γκάρντ υπερέχει ο Παναθηναϊκός. Δεν συζητάμε αυτό το πράγμα. Ναι. Και εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ πιο μπροστά. Αλλά εγώ βλέπω τον Baldwin κλειδί στο μαρκάρισμα του Φριντέτ, να σου πω την αλήθεια. Νομίζω ότι ο Baldwin μέχρι να καταλάβει τι γίνεται στο γήπεδο με 17.000 κόσμο και με τραγούδια και με καπνογόνα και με ό,τι περιλαμβάνει η ατμόσφαιρα στο ΑΚΑ, νομίζω θα έχει τελειώσει το παιχνίδι. Σφυρό πολύ με τον παίχτη. Στην άποψή μου, μακάρι να είναι το αντίθετο. Εγώ ποντάρω στο Μπάντερ, στο Ρότσεστι περισσότερο από. Βλέπει να υπάρχει παίκτη ο οποίο να έρθει όπω πέρσι ο Τίμα για παράδειγμα ή ο Θανάση το Κούμπο. Από το πουθενά και αν να κάνει διαφορά. Αν θέλει ο Ολυμπιακός να διεκδικήσει τη νίκη, πρέπει οπωσδήποτε να εμφανιστεί ένα τέτοιο παίκτη. Πλην Πρίντεζι, πού θα αποδέσει τα λεφτά σου. Τίνοφ, Σπανούλη. Αν σου λέγανε, σε ποιον θα αποδέσει τα λεφτά σου. Ή στον Μπάντερ ή στο Ρότσεστι. Αλλά ένα από του δύο πρέπει να βάλει 12, 13, 14 πόντου. Αυτό είναι να βάλει 8. Όπως ήταν ο Τίμα με τα 4 τρίποντα, που είχε βάλει. Ή ο Ρόμπερτς, ποιο γέρος Ολυμπιακός. Ή ο Ρόμπερτς σε εκείνο το παιχνίδι είναι στην παράταση. Αλλιώς ο Ολυμπιακός νομίζω ότι, δηλαδή αν πάμε στη λογική, δύσκολα θα διεκδικήσει τη νίκη αν δεν εμφανιστεί ένα τέτοιο παιχνίδι. Και στο Παναθηναϊκό, πρώτο και κύριο μέλημα είναι ο Μιλουτίνοφ. Έτσι. Πρώτο μέλημα είναι τα περιορισμούς του Μιλουτίνοφ. Ναι. Έλεγχο στο rebound γιατί ο Παναθηναϊκός πονάει πάρα πολύ σε αυτόν τον τομέα. Το είπε χθες και ο Ρικ Πιτίνο ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε τα rebound και δεν έχει να κάνει μόνο με το center, με τον Παπαγιάννη, με τον Μίτογλου. Πρέπει και τα guard να βοηθήσουν πολύ στα rebound. Γιατί αλλιώς δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα. Είναι ένα τομέα που πονάει ο Παναθηναϊκός. Βέβαια, έκανα και χθες στο Γαζέτα μια στατιστική σύγκριση των ομάδων. Είδαμε ότι στον τομέα που είναι καλύτερος ο Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό είναι τα rebound. Σε όλους τους υπόλοιπους είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός σκοράρει περίπου 88 πόντους, 89 πόντους στην επίθεση. Πιστεύεις ότι αν πάει το μάτς τόσο ψηλά, ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να το διεκδικήσει? Όχι. Όπως το κάνει στο Βερολίνο. Με τίποτα. Ο Ολυμπιακός δεν νομίζω ότι μπορεί να σκοράρει περισσότερους από 80. 82, 83 πόντους. Πιστεύεις θα περιορίσει την επιθετική παραγωγή του Παναθηναϊκού, η οποία είναι δεδομένα πολύ καλή φέτος? Δύσκολη ερώτηση. Σίγουρα θέλει να την περιορίσει. Τώρα θα καταφέρει να την περιορίσει. Νομίζω θα παίξει ρόλο το αν μπορέσει να εμποδίσει λίγο τον Φριντέτ κυρίως να βρει ρυθμό. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα χάσει από τον Ταϊρίς Ράις.
αλλά μπορεί σε ένα δίλεπτο φρεντέτ να σου βάλει 8 πόντους, να πάρει φωτιά το γήπεδο και να χάσει την επαφή με το σκορ. Νομίζω ότι ένα από τα αμυντικά κλειδιά είναι να μην βρει ρυθμό φρεντέτ και θέλω να δω αν θα ακολουθήσει ο Κεμζούρα αυτό που έκανε ο Μπλατ στο μοναδικό φετινό του παιχνίδι φέτος για τη Σιβιλερμπάν, για όσους θυμούνται, όταν έβγαινε ο Τέιλορ από τα screen, ο σουτέρ της Σιβιλερμπάν, πήγαινε αμέσως παγίδα πάνω, ότι είναι κάτι που κάνουμε σε κάθε παιχνίδι αντίπαλοι της Real με τον Κάρολ. Όταν ο Κάρολ βγαίνει από τα screen, με το που πιάνει την μπάλα πηγαίνει παίχτης πάνω του, ώστε να τον αναγκάσει να, την ξαναδω... να φύγει μπάλα από τα χέρια του. Ναι. Να δούμε αν θα κάνει κάτι τέτοιο με το Φριντέτ. Στο Φριντέτ, πολλές φορές προσπάθησαν να τον παίξουν έτσι κατά τη διάρκεια τη σεζόν. Στο τελευταίο μάτς με την Μπασκόνια είδαμε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ο Πιτίνο έχει δώσει, πρόλαβε σε μια προπόνηση να δείξει ένα-δύο συστήματα αποκλειστικά και μόνο για το Φριντέτ, αλλά είδαμε να ελευθερώνεται πολύ πιο εύκολα από ό,τι ελευθερωνόταν στα προηγούμενα μάτς. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα το ξαναδούμε. Λογικά θα το επιδιώξει ο Παναθηναϊκός, το θεωρώ δεδομένο. Θα παίξει με το Φριντέτ, θα προσπαθήσει να ξεκινήσει να παίζει με το Φριντέτ από την αρχή του αγώνα. Και επίσης, άμα δούμε και τα στατιστικά, ο Παναθηναϊκός φέτος δεν είναι ότι περιμένει ότι ο Καλάθης θα είναι άστοχος, ο Ολυμπιακός συγγνώμη, περιμένει ότι ο Καλάθης θα είναι άστοχος να τον παίξει πάλι άντερ και τον αφήσει να σουτάρει. Φέτος ο Καλάθης έχει 43-44% ναι, στα τρίποντα. Δεν μπορεί να τον προκαλέσει τόσο πολύ. Πλέον δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο Παπαπέτρου είναι ο καλύτερος πιο άστοχος παίκτης με 45%. Ο Φριντέτ έχει 41%. Ο Τόμας έχει 39%. Θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός σουτάρει πάρα πολύ καλά ποσοστά στα τρίποντα και αυτό αν είναι μέλημα του Ολυμπιακού σου. Όταν όμως δεν μπαίνουν τα τρίποντα έχει πρόβλημα. Ναι, φυσικά έχει πρόβλημα. Όπως είχε με την Αρμάνη. Βέβαια, Αρμάνη έβαλε 20 τρίποντα η Αρμάνη και κέρδισε στο ΆΚΑ. Αλλά θέλω να σου πω ότι όντως, αν δεν μπαίνουν τα τρίποντα, θα έχει ένα μικρό πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, όμως, έχω παρατηρήσει ότι ακόμα και σε διάφορες ζώνες που προσπαθούν να τον παίξουν, προσπαθεί να τις σπάσει από μέσα. Δεν εστιάζεται μόνο και μόνο στο σουτ. Αυτές είναι αναλύσεις που θα τις δούμε ωραία από την Nova. Στα πινακάκια που κάνουν εκεί πέρα, στα σχεδιάκια, στα replay και σε αυτά. Να σκεφτείτε την επόμενη εβδομάδα. Έχουν δύσκολες αποστολές. Ισπανικές. Ο Παναθηναϊκός στην Μπαρτσελόνα την Παρασκευή το βράδυ. Το Nova Sports 1. Nova Sports 1. Και Ρεάλ Ολυμπιακός την 5η 10 η ώρα από το Nova Sports 2. Ματσάρες. Γενικά όλος ο Δεκέμβρης θα έχει ματσάρες. Λοιπόν, αυτά τα λίγα από εμάς. Να απολαύσετε το παιχνίδι στο Nova Sports 2 στις 9.30. Εκτός από αυτούς τους 17-18.000 που θα πάνε στο γήπεδο, οπότε η το πολύ στην Nova. Μαγνητοσκόπηση. Το έχει το Nova Sports 1 σε μαγνητοσκόπηση μετά. Ναι, ολόκληρο το παιχνίδι. Το ξαναδείτε πριν το χάσει στην ζωντανή κάλυψη. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Καλό μάτς, καλό ντέρμπι.